Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Οι απεργίες τελείωσαν. Τη σκυτάλη όμως της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων παίρνουν τώρα οι εφορίες. Από τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε και φως και τράπεζες ανοιχτές και πιθανόν καθαρούς τους δρόμους από τα σκουπίδια. Θα έχουμε όμως ανοιχτές και τις εφορίες οι οποίες αρχίζουν να σφίγγουν τα λουριά σε μια ακόμη προσπάθεια να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Αυτή τη φορά οι σχέσεις εφορίας φορολογουμένων θα γίνουν πιο στενές. Για την οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο θα χρειάζεται από τη Δευτέρα φορολογική ενημερότητα. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δεν θα πρέπει να χρωστάμε τίποτε στο δημόσιο για να έχουμε μια συναλλαγή. Φορολογική λοιπόν ενημερότητα χρειάζεται. Για τη μεταβίβαση ακινήτων, όπου αποδεικτικό θα προσκομίζει τόσο ο αγοραστής όσο και ο πολιτής. Για τη σύναψη συμβάσεων τραπεζικών δανείων άνω των 5 εκατομμυρίων δραχμών. Για τον εκτελονισμό προϊόντων αξίας άνω των 400.000 δραχμών. Ακόμη υποχρεωτική είναι η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για την αγορά καινούργια αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Επίσης, φορολογική ενημερότητα χρειάζεται για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, για την έκδοση άδειας οικοδομής, για την εξόφληση από τους αρμόδιους οργανισμούς τίτλων του δημοσίου, όπως για παράδειγμα τα ομόλογα. Ένα μέτρο που αναμένεται να ανακόψει τις αγορές ομολόγων την ώρα που οι νομισματικές αρχές προσβλέπουν στον εσωτερικό δανεισμό. Οι απεργίες λοιπόν τελειώνουν αύριο Δευτέρα. Τελευταίοι υπέστειλαν τις απεργιακές τους σημαίες οι υπάλληλοι των τραπεζών μετά από 22 ημέρες παράλυσης της αγοράς. Αργά το βράδυ αποφάσισαν να αναστείλουν την απεργία και να συνεχίσουν με άλλες μορφές την αντίδρασή τους στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Λίγο πριν είχαν αναστείλει την απεργία τους οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ. Η ζωή λοιπόν επανέρχεται στους κανονικούς της ρυθμούς, με μόνη εκκρεμότητα την απεργία των εργαζομένων στις χωματερές. Τα βουνά των σκουπιδιών έχουν μαζευτεί από τους δρόμους της Αθήνας, αλλά δεν έχει λυθεί ακόμη το πού θα αποτεθούν. Πόσο στήχησε ο απεργιακός τυφώνας, ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας χθες στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υπολόγισε ότι οι ζημιές από τις απεργίες ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δραχμές. Ο κύριος Παλαιοκρασάς όμως δεν αναφέρθηκε μόνον στις απεργίες. Μίλησε και για την πορεία της οικονομίας και έκανε ειδική αναφορά στον πληθωρισμό. Ας δούμε τώρα το βίντεο. Θα φτάσει, θα εγγύσει το 23%. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία. Από την αρχή του επόμενου χρόνου περιμένουμε αποκλιμάκωση αυτού του πληθωρισμού, εκτός εάν το πετρέλαιο πάει στα 100 δολάρια, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένας παράγον που δεν μπορούμε να τον σταθμίσουμε. Για την οικονομική κρίση και την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης μίλησε όμως χθες και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής από το βήμα του συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεων Επιχειρήσεων που γίνεται στο Πόρτο Καράς στη Χαλκιδική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τη δική του άποψη για τα χάλια του κρατικού μας μηχανισμού. Είπε συγκεκριμένα. Και είναι παράδειγμα για το λόγο ότι στην Ελλάδα έχουμε την κακή συνήθεια. Η κάθε κυβέρνηση που έρχεται σε εξουσία να προσπαθεί να ανατρέψει το έργο της προηγουμένης. Αντί να προσπαθεί να το συνεχίσει, κάνει το βελτιώσει. Δύο εβδομάδες πριν από τις δημοτικές εκλογές και στην ελληνική αριστερά η υποστήριξη κοινών υποψηφίων δημάρχων με το ΠΑΣΟΚ προκαλεί κραδασμούς που γίνονται αισθητή και στο συνασπισμό. 31 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που συνεδρίασε σήμερα άσκησαν δρυμύτατη κριτική για τη συνεργασία αυτή, την οποία χαρακτήρισαν οπισθοδρομική. Οι αντιδράσεις όμως δεν αφορούσαν μόνο τη συνεργασία στις δημοτικές εκλογές. Τα στελέχη αυτά είπαν ανοιχτά ότι η πολιτική συμμαχία ΠΑΣΟΚ συνασπισμού δεν αποτελεί εναλλακτική προοπτική στην κυβερνητική εξουσία. Για το θέμα όμως αυτό, ο ίδιος ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, είπε ότι μια τέτοια συμμαχία αναπαράγει παροχημένα και αποτυχημένα μοντέλα πολιτικής συνεννόησης. Φωνές κριτικής όμως ακούστηκαν και για την προοπτική του συνασπισμού, μερικές από τις οποίες ήταν και ιδιαίτερα οξείες. Εκεί όμως παρενέβη ο κύριος Λεωνίδας Κύρκος που ήταν κατηγορηματικός. Να δούμε το βίντεο. Ο συνασπισμός είναι το μόνο καράβι επί του οποίου μπορεί η αριστερά να πλέξει. Η Ελλάδα τιμά τα 30 χρόνια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Τζανής Τζανετάκης έφτασε χθες το απόγευμα στη Λευκοσία για να εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις που αρχίζουν σήμερα και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα.
Ελπίζω και εύχομαι, είπε σε σύντομη δήλωσή του ο Αντιπρόεδρος, την επόμενη φορά να μας δοθεί η ευκαιρία να γιορτάσουμε διαφορετικά την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μηνύματα για την επέτειο έστειλαν στον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η νέα μαραθώνια καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των 4.000 συνέδρων του Δευτέρου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως τα νέα αποτελέσματα. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από τη νέα καταμέτρηση, ο κύριος Σάκης Τσοχατζόπουλος πέφτει 80 σταυρούς, ο κύριος Πέτρος Λάμπρου 190 και ο κύριος Χρήστος Παπουτσής 140. Στις τελευταίες θέσεις δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη, αλλά ως αναπληρωματικά οι κύριοι Σμυρλής, Καφίρης και Παπαναγιώτου. Ως τακτικά μέλη εκλέγονται οι κύριοι Χατζινάκης, Ευαγγελίδης και Αλαμπάνος. Τα αποτελέσματα από τη νέα καταμέτρηση έχουν διαβιβαστεί στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και αναμένεται να ανακοινωθούν τις προσεχείς ώρες ή σήμερα το πρωί. Θεωρούνται σε παγκόσμια κλίμακα ο φόβος και ο τρόμος των αρμάτων μάχης. Πρόκειται για τα περίφημα μαχητικά ελικόπτερα Apache που αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Αμερικανικού Εκστρατευτικού Σώματος στη Σαουδική Αραβία. Ο εξοπλισμός των Apache είναι τόσο προηγμένης τεχνολογίας που συχνά δημιουργεί προβλήματα στους χειριστές τους. Προβλήματα τεχνικής φύσεως που επηρεάζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελικοπτέρων αυτού του τύπου. Χειριστές των Apache, όπως ο συνταγματάρχης Φώστερ, δεν επηρεάζονται από εκθέσεις τεχνοκρατών και από φήμες. Ενώ πραγματοποιούν περιπολίες στη Σαουδική Αραβία, οι χειριστές των ελικοπτέρων αυτών ελπίζουν ότι αν χρειαστεί θα αποδείξουν αυτό που πιστεύουν, ότι δηλαδή το Apache είναι το πιο αποτελεσματικό αντιαρματικό οπλικό σύστημα που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος. Λίγες μέρες μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών της σχέσεων με την Βρετανία, σχέσεων με τη Βρετανία, το Ιράν φαίνεται διατεθειμένο να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις του με τη Μόσχα. Την προοπτική αυτή καθιστά εφικτή η σκηνή που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης. Χέρι-χέρι πλησίασαν χθες τους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη οι υπουργοί εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης Έντβαρντ Σεβαρνάντζε και του Ιράν Αλί Αχμάρ Βελαγιατή. Στη διαμόρφωση αυτού του εγκάρδιου κλίματος πρέπει να συνέβαλε και το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα η Τεχεράνη άρχισε να παραλαμβάνει σοβιετικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη τύπου Μινκ 29. Η παραλαβή αυτή έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής διμερού συμφωνίας οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας συνολικού ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε λίγες ώρες, σε 4 για την ακρίβεια, μας αποχαιρετά η θερινή ώρα. Πριν ξαπλώσετε λοιπόν, γυρίστε μία ώρα πίσω τους δείκτες του ρολογιού σας για να είστε το πρωί στη σωστή ώρα. Η χειμερινή ώρα που μπαίνει στη ζωή μας θα ισχύσει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 1991. Και να κλείσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τον καιρό. Έθριος λοιπόν προβλέπεται για αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αθήνα, με θερμοκρασία που στην πόλη θα κοιμανθεί από 15 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη όμως ο καιρός θα είναι έθριος, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Επόμενο δελτίο στις 6 το απόγευμα. Καλή σας νύχτα.